Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τα νέα της πόλης, στην όμορφη πόλη, στο δημοτικό ραδιόφωνο στους 89.9. Η εκπομπή μας σε εξέλιξη, 13 λεπτά μετά τις 11. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην όμορφη πόλη τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο. Με πολλές ιδιότητες. Καταρχήν όμως τον καλωσορίζουμε ως γιατρό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή έρευνα που έγινε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, καθώς ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος ήταν για αρκετά μεγάλο διάστημα και έκανε αρκετά μεγάλη δουλειά στην διεύθυνση της παθολογικής. Διορθώστε με αν κάνω κάποια λάθη ως προς τις ιδιότητες. Και εδώ λοιπόν έχουμε δείκτη θνητότητας από COVID-19 στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ο ρόλος του εμβολιασμού και των δικτών δημόσιας υγείας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Η πανδημία μας βρήκε απροετοίμαστος. Στην πορεία μπήκαμε σε μια διαδικασία να δούμε αρκετά θέματα, να κάνουμε ατέλειωτες συζητήσεις, πολλές φορές αυθαίρετα, λίγες φορές ίσως συμβουλευόμασταν γιατρούς, ξέρετε πώς λειτουργεί όλο αυτό, και πολλές φορές και οι γιατροί ήταν πάρα πολύ διστακτικοί για να δώσουν κατευθύνσεις. Εσείς εργαστήκατε και έχουμε αποτελέσματα, και από ό,τι μου λέγατε λίγο πριν ξεκινήσουμε, θα έχουμε και νέα αποτελέσματα από νέα έρευνα που κάποια στιγμή θα δημοσιοποιηθεί και θα έχουμε την ευκαιρία να την μοιραστούμε και με τους ανθρώπους εδώ της Ξάνθης. Πείτε μας λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτό εδώ, πώς στην παθολογική του νοσοκομείου ήρθε η ιδέα να γίνουν κάποιες μετρήσεις, να πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα. Ναι, ναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αρνοτόπουλο. Πράγματι, φιλοξενία εδώ στο χώρο του Δημοτικού Ραδιοφώνου είναι μεγάλη τιμή για μένα. Είναι ένας χώρος πραγματικά ανεξάρτητος και με φωνή η οποία ερευνά την αλήθεια και εν προκειμένου την επιστημονική αλήθεια, και μάλιστα με έναν τρόπο που να μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους τους συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται για το θέμα. Μας προβλημάτισε πάρα πολύ το ελόγω θέμα στο εξής. Όπως ακριβώς λέτε κι εσείς, τα ίδια ερωτήματα που έχει όλος ο κόσμος τα έχουν και οι επιστήμονες, γιατί σε πολλά δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις με δεδομένα. Αυτό που λέμε δηλαδή στην επιστήμη τεκμηριωμένη ιατρική. Άρα λοιπόν, από κουβέντες που κάναμε οι συνάδελφοι στην παθολογική κλινική, μας γεννήθηκε το ερώτημα σε ποια στοιχεία μπορούμε να βασιστούμε για να απαντήσουμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν παρεμβάσεις στον πληθυσμό για να μειώσουμε την θνητότητα, το πόσο σκοτώνει δηλαδή η COVID-19. Περάσαμε μέσα από δραματικές καταστάσεις, τουλάχιστον 2 χρόνια είχαμε πολύ μεγάλο φορτίο και εργασίας, αλλά κυρίως είχαμε ατυχώς έτσι περιπτώσεις που ήρθαμε αντιμέτωποι με θάνατο και νέων ανθρώπων και πολλών ανθρώπων. Απροετοίμαστοι όντες όλοι, δεν ήταν μόνο θέμα της Ξάνθης αλλά ολόκληρης Ελλάδας και παγκόσμιο φαινόμενο. Και της Ευρώπης και του κόσμου. Βεβαίως. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό σήμαινε ταυτόχρονα ότι υπήρχαν και θέματα ανοιχτά τα οποία έπρεπε να απαντηθούν ή να αρχίσουν να συλλέγονται στοιχεία για να μπορούμε να βάλουμε τις ψηφίδες για την απάντησή τους. Άρα λοιπόν το βασικό ερώτημα είναι, ωραία, έχουμε παρατηρήσει τι συμβαίνει. Υπάρχουν τροποποιήσιμοι παράγοντες, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εμείς θα μπορούσαμε να επισέλθουμε σε αυτούς ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα. Πήραμε λοιπόν απλά στοιχεία, επίσημα στοιχεία,
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από το ECDC που είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νοσημάτων, και από διάφορους φορείς, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Και όλα αυτά τα αναλύσαμε, είναι στοιχεία από 30 ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία έχουν να κάνουν με τον πληθυσμό, με τη σύνθεσή του, με την αστικοποίηση, με το ποσοστό θνησιμότητας, με την οσιρότητα από διάφορα νοσήματα τα οποία θεωρούνται ότι παρεμβαίνουν στην COVID ως προς το αποτέλεσμα, δηλαδή το διαβήτη, την υπέρταση, την παχυσαρκία, το κάπνισμα που συνδέεται με τις πνευμονοπάθειες, τους δείκτες δημόσιας υγείας που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση και τη στελέχωση των υπηρεσιών, δηλαδή το τι επενδύει το κάθε κράτος στη δημόσια υγεία, τι πληρώνουν οι πολίτες στην ιδιωτική υγεία, πόσα κρεβάτια έχει το κάθε κράτος νοσηλευτικά, πόσα κρεβάτια μονάδων, πόσους γιατρούς, πόσους νοσηλευτικούς, όλα αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων. Και έγινε μια προσπάθεια όλα αυτά να αξιοποιηθούν, ακριβώς για το σκοπό το οποίο είπαμε. Και τα συμπεράσματα, έχουμε συμπεράσματα. Λέγαμε λίγο πριν, λέγατε κι εσείς, ότι μερικά πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια. Αυτό που μάθαμε και μας το είχατε πει εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, πρώτος, ενώ ως πολίτες νομίζω το αγνοούσαμε, όταν ήρθαμε σε επαφή με την πανδημία, ότι οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει στην επιστήμη γενικότερα, στην ιατρική όμως που έχει να κάνει με τη ζωή και το θάνατο, οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει μπορεί να ανατραπεί την επόμενη στιγμή, το επόμενο διάστημα. Μέχρι τώρα μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από όλα τα εφόδια που έχουμε και όλες τις πηγές που έχουμε και όλες τις έρευνες και τις μετρήσεις, αλλά κάποιες νέες μετρήσεις μπορεί να ανατρέψουν αυτό που μέχρι σήμερα πιστεύουμε. Και αυτό είναι λίγο ψυχολογικά τραγικό. Σας πω και κάτι χαριτολογώντας τώρα. Ελπίζω να σας αρέσει και να μην το παρεξηγήσετε. Εσείς οι δημοσιογράφοι είτε ένα καλό, μπορείτε να αποκρύψετε και την πηγή σας ή μπορείτε να αναφερθείτε και σε μια έτσι πηγή η οποία είναι προφορική. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια στην επιστήμη. Πρέπει να έχουμε δεδομένα και μάλιστα δημοσιευμένα το κατά δύναμη ή να ψάξουμε σαφείς πηγές που να δίνουν και αποτελέσματα αναπαραγώγημα, που είναι αυτό το βασικό στην επιστήμη. Αυτό που συγκρίνεται σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό. Γιατί και ένας δημοσιογράφος που σέβεται τον εαυτό του δεν θα αποκαλύψει την πηγή του, αλλά ο ίδιος του θα πρέπει να ξέρει ότι αυτή η πηγή είναι σίγουρη. Έτσι. Γι' αυτό και εσείς αυτό που λέτε είναι ότι για να πούμε κάτι πρέπει η έρευνα να είναι μια δημοσιευμένη έρευνα που να στηρίζεται σε στοιχεία, όχι σε θεωρίες συνωμοσιολογίας που κυρίως υπήρχαν. Για να πούμε και στον κόσμο, για να καταλάβει τι σημαίνει επιστημονική έρευνα δημοσιευμένη, είναι στοιχεία τα οποία περνάνε από κρίση, από επιστημονική κρίση και πριν δημοσιευτούν, αλλά υπόκεινται και σε επιστημονική κρίση αφού δημοσιευτούν. Δηλαδή υπάρχουν κριτές ανώνυμοι, και μάλιστα διπλά ανώνυμοι, δηλαδή ούτε αυτός που υποβάλλει τα στοιχεία του για κρίση ξέρει ποιοι τον κρίνουν, ούτε οι κριτές γνωρίζουν ποιος έχει υποβάλλει τα στοιχεία. Οπότε είναι ένας τρόπος κρίσης ο οποίος το κατά δύναμη είναι αδιάβλητος. Οπότε μέχρι να δημοσιευτεί μια εργασία περνάει από μια τέτοια διαδικασία και μετά βέβαια είναι στη διάθεση επιστημονικής κοινότητας να κριθεί με ένα δευτερεύοντα τρόπο, δευτερογενή, με την γνώμη του οποιοδήποτε έχει να συμπληρώσει ή να αντικρούσει κάτι από αυτά τα οποία δημοσιεύονται. Και για να μπούμε λίγο στα στοιχεία αυτής της μελέτης, πράγματι ήταν εντυπωσιακά, τουλάχιστον για μας, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας και τη δουλειά μας, ήταν εντυπωσιακά γιατί με έναν κατ' εμάς αδιάβλητο τρόπο έδειξαν ότι πράγματι η θνητότητα από COVID-19 στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τις 30 χώρες, τις αναπτυγμένες της Ευρώπης, σχετίζονται ανεξάρτητα με πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους. Και όταν λέμε ανεξάρτητα, να εξηγήσουμε ότι κάθε μία παράμετρος υπησέρχεται χωρίς να επηρεάζεται από την άλλη. Μετρήσαν δηλαδή το ποσοστό και
ποσοτικά το πόσο επιδράει κάθε μία από αυτές στο πόσο σκοτώνει τελικά η COVID. Mm-hmm. Με σκοπό να απαντήσουμε το αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αν αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάτι, mm-hmm. και μετά είναι θέμα δημόσιας υγείας και πολιτικής το πώς μπορούμε να το κάνουμε. Να σχεδιάσουμε δηλαδή μια παρέμβαση στο πεδίο πλέον mm-hmm. του πληθυσμού. Να συνοψίσω λίγο τα αποτελέσματα χωρίς να κουράσουμε πάρα πολλά δεδομένα, ότι τελικά η θνητότητα από την COVID βρέθηκε να έχει, να σχετίζεται πολύ σοβαρά με την εμβολιαστική κάλυψη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα κατά την άποψή μας, γιατί ένα σημαντικό ερώτημα. Εντάξει, είχαμε στοιχεία από μεγάλες έρευνες που λέγανε ότι σε πολυπληθείς ομάδες τα εμβόλια δείξανε δράση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που επιτρέπει το να κυκλοφορήσουν τα εμβόλια. Να πάνε δηλαδή έστω και με διαδικασίες fast track που λέμε, επίγουσες, όπως ήταν αυτές, να πάρουν την άδεια κυκλοφορίας. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν η έρευνα σε πραγματικά δεδομένα, όπως λέμε, δηλαδή η αξιολόγηση του τι έγινε εφαρμόζοντας τα εμβόλια. Πράγματι λοιπόν βρέθηκε ότι η θνητότητα από COVID μειώθηκε κατά 24% μεσοσταθμικά, εκεί που η εμβολιαστική κάλυψη ήταν υψηλή, και λέγοντας υψηλή ότι περίπου στα 2 τρίτα, 66%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι είχαμε 24% λιγότερους θανάτους σε χώρες που είχαν επαρκή κάλυψη. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί, έχει καταγραφεί, και δεν μπορεί εύκολα να το πει κανείς ότι δεν ισχύει, γιατί mm-hmm. μπορεί οποιοδήποτε να ξανακάνει πάλι την ανάλυση με τον ίδιο ή με παρόμοιο τρόπο. Και αυτό το αριθμό που λέτε, το 24%, ναι. δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα, ιδιαίτερα ναι. όταν μιλάμε για ανθρώπους, για ανθρώπινη ζωή. Γιατί που δεν είναι ο άνθρωπος και η ζωή αριθμή, είναι και ο ένας είναι ένας άνθρωπος. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Θα είχαμε 100 ξανθιώτες σε ζωή αυτή τη στιγμή. Λίγο είναι. Mm-hmm. Έτσι mm-hmm. για να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Για να τριχάζω όταν το λέω. Αλλά ποσοστό. Εντάξει, ναι. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Είναι mm-hmm. λίγο σκληρό για κάποιους, λίγο περίεργο, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό κάποια στιγμή. Mm-hmm. Ναι. Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι, πράγμα το οποίο αναμενόταν, ότι έχει να κάνει με το φύλο. Ξέρουμε την επίδραση του φύλου, επιβεβαιώθηκε ότι περίπου ένα 10-11% έχει να κάνει με την αναλογία των αρένων προς φύλλα άτομα. Είναι πιο ευάλωτοι οι άνδρες στην COVID. Έτσι. Mm-hmm. Επίσης ένα παρόμοιο ποσοστό έχει να κάνει με το γυρασμένο πληθυσμό. Και όταν λέμε γυρασμένο, μην παρεξηγηθούν κάποιοι, είναι πάνω από 65, ενώ με τέλος πάντων βάζουμε ένα τεχνητό όριο. Αυτό έχει να κάνει με την ηλικία. Όσο μεγαλύτερη ηλικία, τόσο πιο ευάλωτος είναι κανείς. Αυτά δεν ήταν περίεργες διαπιστώσεις. Ήταν όμως επιβιωτικά στοιχεία το ότι κινούμασταν στο σωστό δρόμο. Mm-hmm. Έπρεπε να βγουν αυτά στη μελέτη, ανεξάρτητα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι τα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε από τα πραγματικά εντυπωσιακά, ότι έχει να κάνει με την κατακεφαλή δημόσια δαπάνη για την υγεία. Έτσι και συγκεκριμένα, κατά ένα 12% η συνολική θνητότητα μειώθηκε στα κράτη τα οποία επένδυαν παραπάνω από 2.000 δολάρια κατά άτομο, κατά κεφαλήν. Στη δημόσια υγεία, το επαναλαμβάνω, δεν είχε καμία σχέση με τις ιδιωτικές δαπάνες. Είχε σχέση με τη δημόσια υγεία. Και αυτό δεν είναι περίεργο, γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας στήριξε την όλη προσπάθεια. Κατ' εξοχήν. Αν θέλετε και μονοπωλιακά. Δημάστηκε και στήριξε και όλοι αναπέδωσαν τις ελπίδες τους. Mm-hmm. Φυσικά και οι ιδιωτικοί φορείς στηρίχθηκαν στο δημόσιο σύστημα. Και βλέπουμε λοιπόν σε περίοδους υγειονομικής κρίσης, σαν και αυτή που περάσαμε και περνάμε ακόμη, πόσο σημαντικό είναι το να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Και εδώ βγαίνει και τεκμηριωμένα και με νούμερο. Mm-hmm. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κατά με συμπέρασμα είναι το πόσο χρήσιμο είναι να είναι επανδρομένες οι μονάδες. Βλέπουμε μια μείωση της θνητότητας κατά 14% ανάλογα με τη στελέχωση των νοσηλευτών και κατά 10% ανάλογα με τη στελέχωση των γιατρών στις υπάρχουσες μονάδες υγείας. Το λέμε αυτό γιατί δεν εξαρτώνταν τα κρεβάτια, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, μια χώρα που είχε πολλά νοσηλευτικά κρεβάτια δεν είχε μείωση θνητότητας, αλλά μια χώρα που είχε καλύτερη αναλογία νοσηλευτών προς κλίνες και γιατρών προς κλίνες είχε πραγματικά αποτελέσματα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν αρκεί να έχουμε ντουβάρια, να το πω έτσι πάρα πολύ λαϊκά, πρέπει να έχουμε και ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλή στελέχωση
ικανή στελέχωση για να έχουμε και αποτελέσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και, και αριθμητικά και ποιοτικά. Βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι μετρήσιμο πλέον. Έτσι, μετρήσιμο, τεκμηριωμένο, και αυτό σημαίνει ότι αξίζει τον κόπο. Αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά και σε άλλα, σε άλλες δοκιμασίες που αφορούν τη δημόσια υγεία, να έχουμε στο μυαλό μας να επενδύσουμε λίγο και στη στελέχωση των δημοσίων δομών. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο ενδιαφέρον αφορά πολλούς τους καπνιστές. Έτσι. 12% της θνητότητας είχε να κάνει με τους βαρύς καπνιστές. Όταν λοιπόν μια χώρα είχε παραπάνω από 22% καπνιστές, που θεωρείται ικανό νούμερο για την Ευρώπη, εμείς είμαστε πιο πάνω από το μέσο όρο, να τολμώ να πω, είχε πράγματι έτσι μια επιβάρηση. Άρα λοιπόν αυτό είναι και αυτό μέσα στα αναμενόμενα, διότι συνδέεται το κάπνισμα με πνευμονοπάθειες. Πνευμονοπάθειες ούτως ή άλλως είναι ένας μείζον παράγοντας κινδύνου. Για την COVID, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιβαρημένο αρρωστικό έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για κακή έκβαση, οπότε δικαιολογείται. Θα σταθώ λοιπόν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία στο θέμα της εμβολιαστικής κάλυψης, στη δημόσια χρηματοδότηση που είναι πολύ σημαντικό, στη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας, και να βάλω και την καταπολέμηση του καπνίσματος, γιατί και αυτό είναι ένα μήνυμα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Αυτά ήταν λοιπόν τα τέσσερα συμπεράσματα της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο, και μπορεί κανείς αναλυτικά να την βρει και να την διαβάσει. Mm-hmm. Είπαμε για την αναλογία κλινών και γιατρών και προσωπικού γενικότερα, αν θέλετε, και νοσηλευτικού προσωπικού κτλ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμπέρασμα σε σχέση με την λειτουργία των μονάδων εντατικής θεραπείας. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και τη δική μας εδώ. Έχουμε τη μονάδα με 7 κλίνες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Υπήρχε ένα ζήτημα πανελλαδικά, ναι, που ακούγαμε ότι σε τους αριθμούς που αυξάνονταν για τις μονάδες, και υπήρχε διαπιστωμένα άνθρωποι να διασωληνώνονται εκτός μονάδας. Ναι. Έχουμε κάτι να πούμε θα γι' αυτό? Σας πω κάτι. Ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας, εν πάση περιπτώσει η επικινδυνότητα ένας διασωληνωμένος εκτός μονάδας να έχει χειρότερη έκβαση από κάποιον που είναι εντός της μονάδας? Θα σας πω, τέτοια στοιχεία δεν μελετήσαμε, γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα. Για αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μελέτες. Αυτό που είδαμε εμείς είναι, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει ανεξάρτηση σχέτιση των κλινών μέθοδων διαθέσιμων με τη θνητότητα. Δεν υπάρχει, και νομίζω ότι υπάρχει εξήγηση για αυτό το πράγμα. Η όλη προσπάθεια στην COVID είναι να μην φτάσει ο ασθενής να χρειάζεται διασωλήνωση. Γιατί αν χρειάζεται διασωλήνωση και μετά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, η έκβαση είναι αβέβαιη από εκεί και πέρα. Και πολλά από αυτά τα περιστατικά των ανθρώπων αυτών χάνονται όπου και αν βρίσκονται. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα πράγματα σε κεντρικά νοσοκομεία είναι κάπως καλύτερα. Είναι εύλογο αυτό, όταν υπάρχουν πολλές ειδικότητες, όταν υπάρχει πολύ προσωπικό, δηλαδή στηρίζονται και από όλες τις άλλες παραμέτρους. Mm-hmm. Ναι, είναι λογικό να έχεις και ενδεχομένως μια καλύτερη τύχη. Το πρόβλημα όμως στο ιατρικό είναι να μην φτάσεις να διασωληνωθείς στην COVID. Έτσι. Άρα εκεί το να μην φτάσεις να διασωληνωθείς έχει να κάνει με την επαρκή στελέχωση, αυτό που είπαμε, σε νοσηλευτές και σε γιατρούς. Αυτό είναι και το στοιχείο κλειδί, από ό,τι φαίνεται. Είναι τελικά και πιο σημαντικό, ναι, σε μια, ας πούμε, πρώτο, ναι, επίπεδο αξιολόγηση. Ας πούμε, δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί πρέπει κανείς να εστιάσει με συγκεκριμένες μελέτες και μάλιστα προοπτικές, δηλαδή να ξεκινήσει κανείς από τώρα να σχεδιάσει κάτι συγκεκριμένο για να μπορεί να έχει ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να πάμε αναδρομικά όπως εδώ και να εξηγήσουμε το τι θα γινόταν αν είχαμε παραπάνω κρεβάτια. Αυτά είναι άλλα ερωτήματα. Mm-hmm. Εμείς λέμε τώρα τι έγινε και προσπαθούμε να, αποτυπώνοντας, αξιοποιώντας τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, να δούμε πιθανότατα με ποιες παραμέτρους, με ποια δεδομένα σχετίστηκε αυτή η αυξημένη θνητότητα, πώς μπορεί να εξηγηθεί δηλαδή, και να έχουμε μια ιδέα στο μέλλον
που θα μας συνέφερε να κάνουμε περισσότερες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, και αν θέλετε, αυτός είναι ο επιστημονικός στόχος αυτών των ερευνών. Και να προτείνουμε και πιο στοχευμένες μελέτες, δηλαδή μια μελέτη η οποία, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να σχεδιαστεί τώρα και να μπορεί ένα από αυτούς τους παραμέτρους, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το ρόλο της παρέμβασης στο κάπνισμα να αξιολογήσει, θα μπορούσε να δώσει πιο στοχευμένα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν είναι ένα μήνυμα το οποίο για μας εξηγεί το παρελθόν, ερμηνεύει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το παρελθόν και μία πρόταση για το μέλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε για να στοχεύσουμε περισσότερο και να το τεκμηριώσουμε και μεθοδολογικά και ερευνητικά αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Mm-hmm. Σήμερα, γιατρέ, πού βρισκόμαστε? Από άποψη πανδημία. Από άποψη ελευθερίας βλέπουμε ότι οι αριθμοί, και πάλι όμως λέω ότι οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί και η μία ζωή είναι πολύτιμη, οι αριθμοί βλέπουμε να είναι προς τα κάτω ως προς τη θνητότητα. Ναι. Αυτό οφείλεται στο στέλεχος, στο επικρατούν στέλεχος. Όταν ένα στέλεχος όπως τώρα είναι τα στελέχη της Όμικρον, ας πούμε, που έχουν μεγάλη λιμογόνο δράση, ας πούμε, δηλαδή κολλάνε εύκολα. Mm-hmm. Με μεγάλη μεταδοτικότητα, όχι μεγάλη λιμογόνο δράση, δηλαδή κολλάς πολύ εύκολα, αλλά δεν αρρωσταίνεις τόσο πολύ. Mm-hmm. Τότε εντάξει, μπορεί όντως να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα. Αλλά τα πράγματα εξελίσσονται, βέβαια. Δεν ξέρουμε εάν στο μέλλον θα έχουμε κάποιο στέλεχος επιθετικό. Πολλοί επιστήμονες που είναι πιο ειδικοί. Εδώ δηλαδή δεν είναι βέβαιη η φθήνουσα πορεία. Μπορεί να ξαναέρθει. Είναι πιθανότερο σενάριο, αλλά δεν είναι το βέβαιο. Δεν είναι το βέβαιο. Γιατί ένας ιός για να επιβιώσει. Ανθίσταται. Και βρίσκει τρόπους να. Προσπαθεί να βρει φιλόξενο περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή δεν το συμφέρει τον ιό να σκοτώνει τον άνθρωπο που τον φιλοξενεί. Mm-hmm. Για να μπορεί να έχει και το χρόνο να πολλαπλασιαστεί, να μεταδοθεί. Mm-hmm. Ένας ιός που είναι πάρα πολύ επιθετικός και σκοτώνει τον ξενιστή του, όπως λέμε, αυτό που μολύνει, δεν θα έχει καλή τύχη, γιατί θα εξαφανιστεί μαζί με αυτόν που μολύνει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν επικρατούν τα στελέχη τα οποία, ναι μεν, εύκολα μεταδίδονται από τον ένα στον άλλον και πολλαπλασιάζονται και γι' αυτό το λόγο επιβιώνουν, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν και μεγάλο ποσοστό επιβίωσης στους ανθρώπους που τα φέρουν. Στους ξενιστές. Ακριβώς είναι ένας δείκτης έτσι, προσαρμοστικότητας και διαιώνισης του ιού. Γι' αυτό το περνάμε σε μια πιο χρόνια φάση που ο ιός γίνεται ενδημικός, όπως λέμε, παραμένει στην κοινότητα με μειωμένη δυνατότητα να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Αυτό όμως είναι μια μακρά διαδικασία που σιγά σιγά γίνεται και μπορεί να έχει και μικροεκρήξεις, μικροεξάρσεις, έτσι. Δεν είναι πάντα προβλέψιμες αυτές. Mm-hmm. Έτσι, ούτε. Ναι. Αυτό λέμε. Το ναι. Πιθανότερο σενάριο. Mm-hmm. Ωραία. Δεν ξέρω αν βάζουμε εδώ μια τελεία. Τελεία δεν μπορεί να μπει ποτέ. Άνω τελεία μάλλον βάζουμε. Αλλά λέγαμε πριν. Ναι. Πριν βρεθούμε εδώ στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ότι το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω σε τι χρονικό πλαίσιο, θα έχουμε και δημοσίευση μιας νέας έρευνας, ναι, που τρέξατε εσείς στο διάστημα που ήσασταν στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Ναι, είναι, για την ακριβή είναι πιο παλιά έρευνα αυτή. Αχα. Είναι η αξιοποίηση του συνόλου των δεδομένων που υπήρχαν από καταβολής της πανδημίας, για την οποία εργάστηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Είναι τρόπον την άλλη αξιοποίηση των στοιχείων και επιβράβευση της προσπάθειας όλων των ανθρώπων, τουλάχιστον όσο ήταν δυνατό να γίνει, που εργάστηκαν για τους ασθενείς μας, για την κοινωνία, και ταυτόχρονα ένας τρόπος να βγουν συμπεράσματα μέσα από αυτά τα δεδομένα, να αξιοποιηθεί δηλαδή η εμπειρία που απέκτησε το νοσοκομείο. Η εργασία αυτή έχει να κάνει με τη δυνατότητα πρόβλεψης αποτελεσμάτων όσον αφορά την επιβίωση ανθρώπων με βάση κάποια απλά κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα, τα οποία μπορεί να έχει κανείς πολύ εύκολα στην διαθέσιμο. Αρχή της πορείας της νόσου. Ναι. Μελετήθηκε λοιπόν έτσι πέρα από ένα αρκετά μεγάλο αριθμό κλινικών στοιχείων
και το ποια περιστατικά χρειαζόταν διακομιδές, ποια περιστατικά ερχόταν με αυξημένη βαρύτητα, διάφορα τέτοια έτσι, στοιχεία. Δίνουν ένα καλό προβλεπτικό μοντέλο, απλό, το οποίο επιβεβαιώνεται και με στοιχεία τα οποία μας έχει διαθέσει ευγενώς ένα μεγάλο κέντρο στην Αλεξανδρούπολη και ένα επίσης μεγάλο κέντρο στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, διαμέσου της Ακαδημίας Αθηνών. Οπότε είχαμε και επιβεβαίωση του προβλεπτικού μας μοντέλου με στοιχεία που προκύπτουν από άλλα κέντρα. Δηλαδή, εφαρμόζοντας αυτό το προβλεπτικό μοντέλο σε δεδομένα άλλων ασθενών, είχαμε μια επιβεβαίωση της αξίας που έχει. Οπότε αυτό την κάνει πιο έγκυρη. Περιμένουμε, έχουμε πάρει την έγκριση από το περιοδικό μας, το οποίο είναι ένα καλό ελληνικό περιοδικό, το Ιπποκράτη, που είναι ενταγμένο στο Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης, το ιατρικό, και περιμένουμε στο επόμενο τεύχος με το καλό να... Θα είναι εντός του έτους ή θα πάμε στη νέα χρονιά? Νομίζω ότι θα είναι εντός του έτους. Εντός του έτους. Έτσι πρέπει. Άρα σύντομα θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Και νομίζω όλες αυτές οι μελέτες, οι έρευνες που γίνονται, αφορούν το δημόσιο συμφέρον και πρέπει να δημοσιοποιούνται και θα πρέπει με έναν τρόπο, συζητούσαμε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο στους ραδιοθαλάμους ελληνιστή με τον κύριο Παπαδόπουλο για το πώς ενεργοποιήθηκε το σύστημα στο νοσοκομείο και το πώς προέκυψαν αυτές οι έρευνες, γιατί δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Και μας έλεγε ο κύριος Παπαδόπουλος πώς αυτή είναι μια συλλογική δουλειά που μπορεί κάποιος να την υποκινεί, να την παρακινεί ή να την εποπτεύει, αλλά εμπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν σκληρά για να υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας, του κοινωνικού συνόλου, έτσι, της ανθρώπινης ζωής εν τέλει. Μην ξεχνάτε ότι αυτός είναι και ένας από τους ρόλους του επιστήμονα. Είναι να είναι κοντά στην κοινότητα και να μπορεί να έχει αμφίδρομη σχέση με την κοινότητα. Ένας επιστήμονας ο οποίος είναι αποκομμένος από τότε έχει από τον κόσμο, αξία η επιστήμη. Δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι. Θα επανέλθουμε στα ιατρικά, όμως να πάμε στην δεύτερη ιδιότητα του κ. Παπαδόπουλου, αυτή του πολιτικού ανθρώπου. Ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος είναι ενταγμένος στην κίνηση, ας πούμε, στην παράταξη του Σάββατου Μελισσόπουλου, με μια ανακοίνωση που είχαμε κάποιες μέρες νωρίτερα, πριν από μικρό χρονικό διάστημα, και να έρθουμε σε μια άλλη έτσι, δημοσιοποίηση κάποιων πραγμάτων που κάνατε σχετικά με την καταψήφιση του προϋπολογισμού εδώ της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας Ξάνθης, που είναι το δημοτικό ραδιόφωνο, και ουσιαστικά και ως παράταξη και ως Βασίλης Παπαδόπουλος καταθέτεται μια πρόταση. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση που μπορούμε λίγο να την αναλύσουμε, νομίζω. Αν μου επιτρέπετε βέβαια να πω ότι δεν έχω σχέση με την παράταξη του κ. Μελισσόπουλου, δεν το λέω αυτό έτσι υποτιμητικά. Έχω σχέση όμως με την προσπάθεια για την σύμπραξη τριών παρατάξεων στην παρούσα φάση, που είναι η αντίστοιχη του κ. Μελισσόπουλου, του κ. Χατζηθεοδόρου και του κ. Λίρατζη. Εγώ ως ανεξάρτητος υποψήφιος στηρίζω αυτή την προσπάθεια, όπως ενδεχομένως θα στήριζα και κάθε προσπάθεια διαλόγου σε ένα κοινό τραπέζι παρατάξεων, πολιτών. Εμένα με ενδιαφέρει ο διάλογος, με ενδιαφέρει η προσπάθεια για συνεννόηση, όχι έξω από το πρόβλημα, αλλά μέσα στο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν και η προσπάθεια για συμμετοχή μου σε τέτοιου είδους εγχειρήματα. Άρα λοιπόν και μόνο το γεγονός ότι προσπάθησαν τρεις παρατάξεις να συνεννοηθούν είναι για μένα το γεγονός, είναι αυτό, είναι για μένα μια πρόκληση έτσι με την καλή έννοια, και ας το πούμε ότι ένιωσα την ανάγκη να έχω κι εγώ μια θέση απέναντι σε αυτό το εγχείρημα. Οι συγκλήσεις νομίζω είναι το ζητούμενο, έτσι, σε ένα κοινό παραγωμαστή. Και μάλιστα σκέφτομαι ότι θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει μια συμφωνία ενώπιον των πολιτών πριν τις εκλογές,
για να υπάρχει μια ευρεία στήριξη, μια ευρεία λαϊκή βάση δηλαδή της, της οποιασδήποτε διοίκησης προκύψει από mm-hmm. τους πολίτες, mm-hmm. να στηρίζεται δηλαδή από ένα μεγάλο αριθμό πολιτών με γνωστό πρόγραμμα και όχι με ενδεχομένως σχεδιασμό και ό,τι προκύψει από αυτόν μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Ας πούμε ότι η σκέψη μου να προσπαθήσουμε να... Προγραμματικές δεσμεύσεις κατά κάποιο τρόπο λέτε, ίσως γενικευμένες, αλλά σε ένα σχέδιο τουλάχιστον. Έτσι, έτσι, να είναι ένα μήνυμα συνένεσης, ας πούμε, τον κόσμο πριν πάει να ψηφίσει. Γιατί το θέμα της απλής αναλογικής νομίζω ότι τουλάχιστον στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στον πρώτο πρέπει να εφαρμόζεται. Ειδικά τώρα στον πρώτο που είμαστε εμείς, ναι, νομίζω ότι είναι εκ των όνων κάνει. Mm-hmm. Ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Στις νέες εκλογές όμως, στις επόμενες εκλογές τον Οκτώβριο του 2023, κύριε Παπαδόπουλε, πώς πάμε, με τι σύστημα πάμε? Είναι ενισχυμένη. Ναι, φαίνεται ότι η απλή αναλογική δοκιμάστηκε. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε άποψη, αν πρέπει να εκφράσουμε μια άποψη, αν πέτυχε ή απέτυχε. Έχω άποψη γι' αυτό. Ναι, να την ακούσουμε, γιατί και σε όλο αυτό το διάστημα έγινε και μια, να βάλω και αυτό στο τραπέζι, ναι. Έτσι ίσως ένα σχόλιο σας, φάνηκε με τροποποιήσεις νόμων να αλλάζει ουσιαστικά αυτό. Ο τρόπος λειτουργίας της απλής αναλογικής έτσι όπως ξεκίνησε, ναι. Ως φιλοσοφία αν έτσι, θέλετε. Έτσι. Και αλλίωσε τα πράγματα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι σαν να φοβηθήκαμε την ελευθερία που μας έδωσαν. Δηλαδή, μας είπαν, okay, εκφραστείτε. Και μετά τις εκλογές είπαμε όλοι, αμάν τώρα τι θα κάνουμε. Αυτό που προέκυψε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ εύκολα. Αυτή τη δυνατότητα που έχουμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να μιλήσουμε πριν την οποιαδήποτε πρωτοβουλία έχει η παράταξη που πρότευσε. Αυτό το χάσαμε, σαν ευκαιρία. Και λέω το χάσαμε, δεν το χάσε η Δημοτική Αρχή. Δεν είναι ευθύνη μόνο του πρωτεύσαντος, είναι ευθύνη όλων μας που δεν εμπνεύσαμε και τους ανθρώπους που προηγήθηκαν και είχαν το καλό αποτέλεσμα να είμαστε κοντά τους. Όλοι έχουμε ευθύνη σε αυτό. Mm-hmm. Ναι. Αυτό νομίζω δεν περικλείεται μόνο στην Ξάνθη. Ναι, το βλέπουμε γενικότερα στους δήμους και στις περιφέρειες. Το βλέπουμε σε όλη τη χώρα. Και η παρέμβαση, αν θέλετε, του Υπουργείου Εσωτερικών και της κεντρικής κυβέρνησης στο να, σε εισαγωγικά, να διορθώσει, να αλλάξει θα έλεγα, γιατί το διορθώσει δίνει κατεύθυνση, να αλλάξει κάποια πράγματα σε σχέση με ζητήματα, ξέρετε, που συζητιόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα συζητιόνται σε Δημαρχιακή Επιτροπή, ενώ περάσαμε από άλλες επιτροπές. Όλα αυτά δίνουν μια αίσθηση αυτό της, της δυσκολία στη διαχείριση της ελευθερίας, πράγμα που δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή η Ευρώπη έχει συσσαγωγικά συμφιλειωθεί με αυτό. Ακριβώς. Και λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω τώρα, έχουμε κάποιους ενδιασμούς, έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες ως Έλληνες, ως άνθρωποι που λειτουργούν σε αυτή τη χώρα με μια ιδιοσυγκρασία, ίσως με ένα ταπεραμέντο που ακούμε και τη λέξη αυτή έτσι κυκλοφορεί, με έναν άλλο τρόπο σκέψης. Έτσι. Ναι, αυτό που νομίζω ότι, ότι θέλουμε αρκετό χρόνο να, δεν θα το πω να οριμάσουμε, να υποστούμε τη μετάβαση σε μια τέτοια κοινωνία η οποία να αποστασιοποιηθεί λίγο από οτιδήποτε τη δένει με κάποια αρχή, έτσι, κάποια, να το πω έτσι, κάποια διοίκηση. Στο μυαλό μας πάντα έχουμε την περίπτωση να εξυπηρετήσουμε έτσι το άτομό μας, την κάστα μας, έτσι, την ομάδα μας, οτιδήποτε θα μπορούσε να προωθεί το μικρό κοσμό μας. Και αυτό μας εγκλωβίζει, δηλαδή το θυσιάζουμε για την πραγματική ελευθερία που είναι η σκέψη του τι μπορεί
να εξυπηρετεί το κοινό καλό. Δηλαδή, πού μπορούν, ας πούμε, τα παιδιά μας να μεγαλώσουν έχοντας εξασφαλίσει ένα καλύτερο περιβάλλον, καλύτερες ευκαιρίες, δυνατότητα για να μπορούν να δραστηριοποιηθούν τα ίδια, να εκφράσουν, αν θέλετε, και τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Γιατί έχουμε εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό το σύστημα, το τι μπορούμε τώρα να κερδίσουμε εμείς αυτή τη στιγμή για τον εαυτό μας, και θυσιάζουμε το μέλλον. Και μάλιστα είναι το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό είναι τρομερό. Το μέλλον που δεν μας ανήκει. Το μέλλον που δεν μας ανήκει. Δεν έχουμε δικαίωμα κανένα να το υπεξαιρέσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Mm. Γι' αυτό λέω ότι ναι, μεν κάπως έτσι θα έπρεπε ενδεχομένως να κινηθούν τα πράγματα, γιατί θα μπορούσε να βγει σε αδιέξοδο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν είναι η φυσιολογική και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι η αναμενόμενη πορεία αυτή. Mm-hmm. Αυτό είναι που με προβληματίζει και πρέπει να μας δοθεί ευκαιρία, έστω και με κάποια τέτοια έτσι, σχήματα που σε πολλούς μπορούν να ακούγονται περίεργα, να ακούγονται ξένα, να λένε μα πώς τώρα άνθρωποι που έχουν διαφορετικές πολιτικές καταβολές, διαφορετικές ιδεολογίες, δεχομένως διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα, γιατί πώς μπορούν να δένουν σε ένα σχήμα το οποίο θέλει να διεκδικήσει, ας πούμε, τη διοίκηση του Δήμου. Μα είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ελευθερία, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Να μην κοιτάξουμε πίσω. Αυτό το οφείλουμε. Τουλάχιστον να έχουμε μια εναλλακτική πρόταση. Ο πολίτης που θα πάει να ψηφίσει τις επόμενες εκλογές να ξέρει ότι υπάρχει και αυτό. Και να έχει τη δυνατότητα να το απορρίψει. Εγώ δεν έχω ζήτημα με την απόρριψη, αλλά έχω ένα θέμα με την μη ύπαρξη εναλλακτικής πρότασης. Γιατί αυτό καταρχήν είναι δημοκρατία. Ναι, το να υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Πρέπει να υπάρχει μια πρόταση. Έτσι, πρέπει να τη στηρίξουμε. Γιατί μια πρόταση δεν είναι πρόταση. Και για να πάμε και στο θέμα μας εδώ. Mm-hmm. Πολλές φορές. Να σας πω πριν συνεχίσετε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ουσιαστικά πυροδοτήθηκε η πρόσκλησή μας από την εξής διατύπωσή σας. Λέτε στην ενημέρωση αυτή, στο δελτίο τύπου που εκδώσατε, με γνώμονα την ανάγκη στήριξης της ανεξαρτησίας και της πολυφωνίας που πρεσβεύει το δημοτικό ραδιόφωνο, καλό είναι να προβληματιστούμε για το μελλοντικό πλαίσιο της εν γέννη διαχείρισης και λειτουργίας. Αυτό το πρεσβεύει δεν μας άρεσε, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί εμείς λέμε ότι αποδεικνύουμε στην πράξη την ανεξαρτησία, την πολυφωνία, την διοντολογία εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφόνο. Και βέβαια ίσως το βάλατε σκοπίμως για να σας προσκαλέσουμε. Ναι. Καταρχάς ξέρω ότι είστε πάρα πολύ φιλόξενοι και το έχετε αποδείξει και ξέρω ότι όταν... Σε όλες τις πτέρυγες της πολιτικής χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Το ξέρω, οπότε δεν είχα κανέναν ενδιασμό να αποδεχθώ και εγώ χάρηκα μάλιστα και ξέρω ότι... Και εμείς πραγματικά χαρήκαμε για την αποδοχή, γιατί ξέρουμε ότι τα επαγγελματικά σας λίγο σας δυσκολεύουν χρονικά. Εντάξει, όλα μπορούν να διευθετηθούν. Θα μπορούσε να μπει η λέξη εγγυάται. Έτσι. Θα σας άρεσε ενδεχομένως περισσότερο. Αλλά αυτό όμως ναι, θα σας έβγαζε από κάθε ευθύνη. Προκατάληψη. Θα σας έβγαζε και από κάθε ευθύνη. Έτσι. Λέω θα μας. Γιατί κανονικά πρέπει να βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Γιατί είστε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, είστε ζωντανός οργανισμός του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Το πρεσβεύει, έχει την ελευθερία πάλι μέσα. Αυτό θα σας απαντήσω. Ότι έχει τη δυνατότητα. Άρα σαν δυνατότητα μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σε έναν ελεύθερο άνθρωπο το πρεσβεύει, δίνει χαρά, δίνει φτερά. Δίνει δυναμική. Ενώ το εγγυάται μπορεί να του είναι και βάρος, ξέρετε. Mm-hmm. Έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Νομίζω ότι έχει μια θετική χρειά. Ωραία. Το πρεσβεύει. Ωραία. Είναι μια δυνατότητα και μια ευκαιρία να το πούμε για τους πολίτες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα ότι... Δόξα τω Θεώ έχουμε ένα δημοτικό ραδιόφωνο το οποίο έχει κλειστά τα αυτιά του στις ειρήνες, τις κακόβουλες που κατά καιρούς μπορεί να ακουστούν. Έτσι, έχει μια πορεία η οποία είναι αποδεδειγμένη γιατί έχει δοκιμαστεί χρόνια και χρόνια. Έχει τη δυνατότητα να στηρίξει πολλές φωνές πραγματικά και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει την πορεία του με όποιες δυσκολίες έχει και εμείς πρέπει να το στηρίξουμε. Ναι, και με τη δική σας πρόσκληση ως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ψάχνουμε και θέλουμε εδώ στη θέση σας να καθίσει ο άνθρωπος
το πρόσωπο, η συλλογικότητα που ίσως δεν κάθισε, που ίσως για κάποιο λόγο δεν πέρασε από το μυαλό μας να την καλέσουμε και μας έχει διαφύγει. Δηλαδή και οι ακροατές που μας ακούνε, και λέμε πάντα ότι αυτά τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά για όλους τους πολίτες, θα θέλαμε αν κάποιος θεωρεί ότι έχει κάτι να πει δημόσια και δεν έχει έρθει εδώ, δεν τον έχουμε βρει εμείς για να τον φέρουμε εδώ να δημοσιοποιήσει την άποψή του, να επικοινωνήσει μαζί μας και να έρθει, ή και χωρίς να επικοινωνήσει, να έρθει εδώ και να κάνει παρέμβαση. Είμαστε ανοιχτοί και στις ελεύθερες παρεμβάσεις. Ναι, οι σκέψεις είναι πολύ απλές. Επειδή και το δημοτικό ραδιόφωνο πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, η όλη έτσι, η αφορμή για αυτό το οποίο κατατέθηκε σαν υποσημείωση, θα έλεγα εγώ, σαν διαφοροποίηση, και είχε και πολιτική χρειά μέσα, ήταν αφού το σπίτι μας είναι τόσο αξιόλογο, γιατί να μην μπορούμε να τα αποδείξουμε κιόλας. Έτσι, έχουμε έναν πολύ ωραίο χώρο, ο οποίος εξυπηρετεί μια ιδέα, γιατί αυτή η ιδέα της ελευθερίας είναι πραγματικά κάτι ανώτερο για μας. Να κολλήσουμε σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αγκάθι. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, μα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εντάξει, όταν είπα ότι δεν χρειάζεται να λέμε ότι θα βγάλουμε 45.000 ευρώ παραδείγματο χάρη από διαφημίσεις, αν δεν το πιστεύουμε, εκτός και αν το πιστεύουμε. Αλλά επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχαμε λιγότερα έσοδα, έτσι, θα μπορούσαμε να το αποτυπώσουμε. Πόσες φορές λιγότερα, κύριε Παπαδόπουλο? Καμιά 20. Δεν πειράζει. 22, νομίζω. 22, εντάξει. Ναι, 22 φορές χαμηλότερα. Οπότε. Ναι, δεν, είναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα το κύριο. Αυτό που σκέφτηκα καταρχάς, από το οποίο ξεκίνησα, είναι να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί αν δεν τα πούμε, δεν θα μπορούμε να αναδείξουμε και τις όποιες αδυναμίες έχουμε και να κερδίσουμε έτσι και τη στήριξη του κόσμου και την διάθεση του να βοηθήσει. Έτσι, γιατί το να λέμε ότι εντάξει, όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα και τα 4 άτομα φτάνουν εδώ που είστε, σε λίγο θα φτάνουν και τα 3 και τα 2 όπως έγινε στο νοσοκομείο, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, επειδή σκέφτομαι. Γιατί κάποτε φτάνουν τα 12. Ακριβώς αυτό. Μετά τα 8, μετά τα 3, τα 4. Σε λίγο να θα. Ναι. Ναι, οπότε, και ως υπονόμευση ίσως, βλέπω ότι ουσιαστικά και εσείς με έναν τρόπο λέτε ότι εδώ πρόκειται για ένα δημόσιο μέσο. Φυσικά. Που αγκαλιάζει και φιλοξενεί όλη την κοινωνία της πόλης, αφιλοκερδώς, χωρίς να υπάρχει οικονομική, πώς να το πω, εξάρτηση ή οικονομική συμβολή, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του, όχι γιατί κάνει χάρη σε κανέναν. Όχι άμεση, μια έμεση, αλλά η οποία δικαιολογείται. Όπως παραδείγματος χάρη ακούω και πολλούς, ας πούμε, να λένε γιατί να πληρώνω την ΕΡΤ. Εντάξει, η ΕΡΤ είναι δημόσια. Έτσι. Έχει, ξέρω, 5 κανάλια, έχει 6 ραδιόφωνα. Την πληρώνεις με ένα ποσό που είναι γνωστό πόσο είναι, γύρω στα 35-36 ευρώ το χρόνο, αλλά. Τώρα εσύ θα κρίνεις άμα αυτό το ποσό είναι ανταποδοτικό ή όχι, αλλά σαν δυνατότητα πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχει κράτος το οποίο σέβεται τον εαυτό του και να μην έχει δημόσιο φορέα επικοινωνίας δυνατόν, ας πούμε. Η ίδια λογική ισχύει και εδώ. Και είναι μεγέθη μη συγκρίσιμα, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάξει, πληρώνεις 36 ευρώ το χρόνο, ξέρω εγώ, για την ΕΡΤ που έχει. Σε κάθε λογαριασμό, 5 κανάλια και έχει 6 ραδιόφωνα. Εδώ για ένα ραδιόφωνο πληρώνεις 6 ευρώ το χρόνο. Μα δεν είναι το θέμα αυτό, αν πληρώνεις 6 ευρώ και δεν έχεις τα κανάλια. Το θέμα είναι τη δυνατότητα του να έχεις φωνή τοπική, εκεί που ζεις. Εγώ εκεί εστιάζω και γι' αυτό λέω ότι το δημοτικό ραδιόφωνο έχει αξία, γιατί η ΕΡΤ, η κρατική, δεν θα ενδιαφερθεί ποτέ για τη λεπτομέρεια της καθημερινότητας του δημότη εδώ. Δεν θα ενδιαφερθεί για τη φωνή του, δεν θα ενδιαφερθεί για να δώσει ευκαιρίες. Έτσι, αυτά όμως είναι δικές μας δυνατότητες. Εμείς πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να πιστέψουμε στο ραδιόφωνο. Και για να πιστέψουμε, πρέπει να δούμε ότι όντως αξίζει τον κόπο και ότι δεν μας κρύβει κανένας τίποτε. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Γι' αυτό λέω: δεν του αξίζει το δημοτικό ραδιοφώνο αυτό. Γι' αυτό έκανα εγώ αυτού του τύπου την παρέμβαση. Λέγοντας ότι αν είχα παραδείγματος χάρη εγώ ένα σπίτι, μια επιχείρηση, να το πούμε έτσι, να είναι και πιο ανάλογη. Και ήξερα ότι έχω και ένα μπαμπά με καλό πορτοφόλιο, ας πούμε, έτσι, που λέγεται Δήμος Ξάνθης. Και έλεγα, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ και 2.000 να βγάλω, ας πούμε, το χρόνο, αφού θα μου δώσει τα υπόλοιπα, δεν πειράζει, ας πούμε. Ναι, δεν θα ήταν τόσο κακό, αλλά
θα μπορούσα να πω και την πραγματικότητα. Μακάρι να γίνει πραγματικότητα κάπως αλλιώς, δηλαδή τα επόμενα χρόνια ο κόσμος να πιστέψει ότι είναι ένα πολύ καλό μέσο και να διαφημιστεί και πραγματικά εδώ... Έχετε δεσμευτεί στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο να βοηθήσετε σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Ήδη έχουμε την πρωτοβουλία. Γιατί λέω δεν μπορώ να κρίνω μόνο, πρέπει να βοηθάω κι εγώ. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αλλά αυτό πρέπει να το ακούσει και ο κόσμος. Είναι μια δυνατότητα να προβληθεί και να στηρίξει και το δημοτικό ραδιόφωνο. Έτσι. Mm-hmm. Όπως και σε αυτούς τους αριθμούς που λέτε στην πρόβλεψη ότι πήγαμε 22 φορές προς τα πάνω. Οπότε αυτό ο αριθμός, αυτό το νούμερο, αυτό το ποσό, αυτά τα χρήματα τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο θα έπρεπε να είναι εξ αρχής, γιατί είναι γνωστό και αυτό μετακυλείται τώρα και στην επόμενη χρονιά, θα έπρεπε να είναι εξ αρχής μέσα στα χρήματα της επιχορήγησης από το Δήμο, έτσι, από τον μπαμπά που λέγατε με το καλό, το πολύ μεγάλο, το καλό πορτοφόλιο. Θα ήθελα να δω γραμμένο, παραδείγμα της χάρη, ότι από τον μπαμπά δεν θα ζητήσω 180.000, θα ζητήσω 220.000. Αν όμως εγώ με τη δουλειά μου καταφέρω να το αποδείξω τον μπαμπά, εγώ στέκομαι στα πόδια μου και έχω βάλει και 10 χιλιάρικα στο ταμείο που εσύ θα τα δίνες, είμαι καλύτερα, αισθάνομαι καλύτερα. Και μπορείτε τον άλλο χρόνο να μην σου ζητήσω τόσο πολλά, σου ζητήσω λιγότερα. Και ένα δεύτερο, είχαμε κάπου συζητήσει λίγο και το θέμα του ρεύματος εκεί του πάρκου Κεραιών, το οποίο είχα κάνει και την ερώτηση τελικά, πού φαίνεται ότι χρεώνεται, ποιος το χρωστάει δηλαδή άμα δεν πληρώνει. Και τελικά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες. Αν δηλαδή φέρει πριν ο Δήμος κάποια στιγμή έχει αδυναμία, δυσκολία. Εκεί ήταν και ο Δήμαρχος βέβαια που απάντησε σε αυτό. Εντάξει, ότι είμαστε στενοχωριέστε ότι εμείς θα τα καλύψουμε όλα. Ότι ουσιαστικά έλεγε ότι ο Δήμος συμφέρει για τους πολίτες επειδή χρησιμοποιεί τα ανταποδοτικά και δεν τα πληρώνει σε χρήμα. Τα ανταποδοτικά τέλη συμφέρει σε όλες τις δομές του Δήμου, είτε αυτό είναι οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε είναι η πολυοδομία, είτε είναι το κέντρο πολιτισμού, είτε η πρόνοια, να έχει τον τρόπο να πληρώσει αυτός, γιατί δεν, ως Δήμος δεν εννοώ, γιατί υπάρχουν στη μέση τα ανταποδοτικά. Ναι. Και η επόμενη μέρα λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή το λέω ως επόμενη μέρα στην διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου, στη διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής και στις σκέψεις που υπάρχουν για περαιτέρω αξιοποίηση του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Γιατί μπορεί να κινηθεί και σε άλλες διαστάσεις. Λέγαμε λίγο πριν μπούμε εδώ στους ραδιοθαλάμους ότι έτσι όπως έχουν γίνει τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη σύγχρονη τεχνολογία, είμαστε ραδιόφωνο μεν, αλλά είμαστε και λίγο τηλεόραση, γιατί έχουμε δύο κάμερες, δεν ξέρω ο Χρήστος ο Τζανίδης που κάνει και τη σκηνοθεσία ποιον δείχνει ακριβώς αυτή τη στιγμή. Είδες, δεν έχουμε μόνο τον Χρήστο, στην επόμενη ανακαίνιση ελπίζω ότι θα έχουμε για να βλέπουμε και τι ακριβώς γίνεται. Έχει γίνει και λίγο τηλεόραση, υπάρχει και ιστοσελίδα, γιατί εκεί έχουμε γραπτό λόγο, ήχο και εικόνα, εκεί είναι πολύ μέσο ουσιαστικά το διαδίκτυο. Και υπάρχουν έτσι πράγματα τα οποία μπορούν να εξελιχθούν. Έχουμε εγκαταστήσει κάποιες κάμερες, ας πούμε, στη Σταυρούπολη. Θα μπορούσαμε να έχουμε και να δείχνουμε, το είχαμε συζητήσει λίγο και με το Μητροπολίτη μας, να δείξουμε την πλατεία Μητροπόλεως, το Μητροπολιτικό Μέγαρο, την Μητρόπολη μας, γιατί εδώ έχουμε τον Καθεδρικό Ναό, τον δείχνουμε από μια άλλη κάμερα του Δήμου Ξάνθης, αλλά και η Μητρόπολη στην παλιά πόλη έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και γενικότερα θα μπορούσαμε να δείξουμε και πολλά σημεία, σοκάκια της παλιάς πόλης, γωνιές της παλιάς πόλης, με έναν τρόπο επικοινωνίας, εξωστρέφειας της πόλης προς τα έξω. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε για να δώσουμε και ένα έναυσμα στο μέσο Ξανθιώτη να ακούει περισσότερο δημοτικό ραδιόφωνο, να προβάλλουμε αυτό ακριβώς που κάνει η Ξάνθη, το προϊόν της Ξάνθης, είτε είναι υλικό είτε είναι πνευματικό, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, εάν κάτι έχει πετύχει ένας συμπολίτης μας, να μπορούμε να τον ενδικρύουμε, να του δίνουμε βήμα. Χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα διαφήμιση. Αλλά να σας πω κάτι, και διαφήμιση είναι. Όταν κάποιος κάνει κάτι αξιόλογο, αξίζει να εκτεθεί, εφόσον το θέλει ο ίδιος. Έτσι, την κρίση των υπολείπων.
Γιατί αυτό σημαίνει ανάπτυξη για όλους μας. Ακριβώς, αυτό είναι θετικό, είναι για όλους μας. Πρέπει και τα παιδιά να πω ότι είναι καλό να έχουν πρότυπα. Δηλαδή να βλέπουν πιο μεγάλους ανθρώπους ή ακόμη και συνομήλικους τους να κάνουν κάτι. Έτσι, να μπορούν δηλαδή να έχουν μια στόχευση για το μέλλον. Αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να κάνει σε παρέμβαση στο δημοτικό ραδιόφωνο. Mm-hmm. Έναν επιστήμονα, εντάξει, καλή ώρα εδώ όπως τα λέμε τώρα. Mm-hmm. Δεν λέω ότι εγώ έκανα κάτι ιδιαίτερο, αλλά τέλος πάντων είναι ένα τοπικό προϊόν επιστήμης αυτό. Όποιο και να είναι. Έτσι, mm-hmm. όποιο και να είναι. Κάποιος παραγωγός ο οποίος κάνει κάτι καινούριο, έτσι. Έχουμε να τα πούμε και καιρό με τους, τους παραγωγούς μας πάνω και στον Ιβαδίτη. Μπράβο. Ένας καινούριος επαγγελματικός χώρος που έχει να δείξει κάτι. Οποιοδήποτε οποιαδήποτε πρωτοβουλία, κίνηση θα μπορούσε να έχει όχι μόνο τοπικό ενδιαφέρον αλλά και ευρύτερο και να προάγει και την δυνατότητα για τουριστική έλξη. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι καλό να αξιοποιείται από το Δημοτικό Ραδιόφωνο, αλλά και να βοηθάει το Δημοτικό Ραδιόφωνο στο να προωθήσει και τα συμφέροντα της πόλης μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι αυτό, είναι η διάδραση με τον κόσμο το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Και πόσο, το λέγαμε και αυτό κάποια στιγμή, το πόσο όμορφο και ελπιδοφόρο είναι όταν τώρα ανοίξαμε λίγο με τον COVID, ξεκινήσανε ήδη να έρχονται όπως ερχόταν και πριν τον COVID όλα τα σχολεία εδώ της Ξάνθης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα δημοτικά μας και νηπιαγωγεία μας έρχονται και έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα ακόμα και με τα παιδάκια των 4-5 ετών και γυμνάσια μας έρχονται και πόσο αυτή η διάδραση που υπάρχει στην ενημέρωση στο πώς τα παιδιά ενημερώνονται, βγαίνουν, μας είχε έρθει πριν μια εβδομάδα περίπου το γυμνάσιο του Ερασμίου. Και διαπιστώσαμε από πολύ κοντά ότι ενώ βρισκόμαστε στο 2022, οικισμοί περιφερειακά του Μητροπολιτικού Δήμου είναι και ενώ εσφαλμένα κάποια πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα, κάποια παιδιά έχουν ανάγκη να εισπράξουν περισσότερες εμπειρίες και να είναι αυτές οι εμπειρίες μία αιτία να προκληθεί μετά στο σχολείο περισσότερη κουβέντα και περισσότερος προβληματισμός και περισσότερο έτσι μέσα από μια βιωματική εμπειρία να αναπτυχθούν αντιλήψεις ή αν θέλετε και να δημιουργηθούν ενάυσματα ώστε να συζητηθούν πολλά πράγματα. Βέβαια. Και το Πανεπιστήμιο μπορεί να αξιοποιηθεί. Βεβαίως. Πολύ μεγάλος πόλος έλξης. Βεβαίως, το Πανεπιστήμιο μας έχει μόνιμη εκπομπή τα τελευταία 10 χρόνια εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και μας τιμάει αυτό, όσο και αν θέλει το Πανεπιστήμιο να μας λέει ότι εμείς το τιμούμε. Ναι. Θα βάλουμε μια ανωτελεία και πιστεύω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι εδώ για να συζητήσουμε όχι μόνο ζητήματα. Θα περιμένουμε βέβαια με αγωνία την επόμενη δημοσίευση για να μπορούμε να τις έρευνας για να την δημοσιοποιήσουμε και εμείς εδώ, αλλά να θέτουμε και αρκετούς προβληματισμούς που βλέπουμε ότι δημιουργικούς προβληματισμούς που έχετε στο μυαλό σας και γεννάει το μυαλό σας για να ωφεληθούμε όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ειλικρινά το λέω ότι κάθε φορά με εκπλήσετε ευχάριστα και έτσι ως παρένεση για τους δημότες, αξιοποιήστε και εσείς το Δημοτικό Ραδιόφωνο, πραγματικά το αξίζει. Αυτό έχω να πω μόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης, όμορφη πόλη. 2 χρόνια τώρα, όλος ο